Στο γήπεδο τη Μεγάλη Βρύση, οι Νιρίδε Φθία ιτήθηκαν από το Λέοντα Τυρνάβου με ένα μηδέν για την 5η αγωνιστική του τρίτου ομίλου τη ΓΑΜΑ Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών. Πριν τον αγώνα, οι αθλήτριε και των δύο ομάδων έστειλαν το δικό του μήνυμα για τη βία κατά των γυναικών. Στο φιλμ του παιχνιδιού τώρα, στο 5 οι φιλοξενούμενε απείλησαν με σούτι στη Μονιάρη και την Μπούκι αποκρούει με τα πόδια. Στη συνέχεια, οι Νιρίδε πήραν τα 9 του μάτ. Στο 14, ωραίο σούτα από την Μπαλκούρα και η μπάλα out. Στο 20, μετά από ωραία ατομική ενέργεια τη Πολυδόρου, η Κατσαούνου βρέθηκε σε θέση τέτα τέτ όμω νικήθηκε από την Αντωνιάδου. Στο επόμενο λεπτό και πάλι Κατσαούνο, έπειτα από την κεφαλιά πάσα τη Κεραμίδα, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση για γκολ, αλλά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Άτυχη στάθηκε για τι Νιηρίδε και η Πολυδόρο, όταν στο 30 με απευθεία εκτέλεση φάουλ, σημάδεψε επίση το οριζόντιο δοκάρι τη Αντωνιάδου. Στη συνέχεια τη φάση, η Πανάκη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμω τον γκολ ω οι Νιρίδε δεν εκμεταλλεύτηκαν τι ευκαιρίε που δημιούργησαν στο πρώτο ημίχρονο και στο 50 δέχτηκαν γκολ από στη μένη φάση. Έπειτα από κόρνερ, η αρχηγός τη Θεσσαλική Ομάδα, η Κούκου, με κεφαλιά σημείωσε το νικητήριο γκολ για το Λέοντα. Στο 74 η Στιμονιάρη πρόλαβε την μπουκή στην έξοδό τη, όμω είδε την μπάλα να καταλήγει out. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, οι Νιρίδε άγγιξαν την ισοφάριση όταν η Χατζίου από κοντά σούταρε, η Αντωνιάδο απέκρουσε και κράτησε το 0-1 για την ομάδα του Τυρνάβου. Είναι ο νόμο του ποδοσφαίρου. Όταν έχει δύο δουκάρια έχει δύο τέτα τέτοια χαμένα, έχει ένα κυρωθέν γκολ και έχει κυριαρχήσει το γήπεδο και δεν μπορεί να σκοράρει, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή, σε μια στιγμή που δεν είσαι συγκεντρωμένο, θα δεχτεί τον γκολ. Αυτό έγινε και εδώ. Η ομάδα μα σήμερα έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχήσαμε απόλυτα και στο δεύτερο είχαμε τι φάσει, είχαμε τι ευκαιρίε, αλλά δυστυχώ το γκολ μας έριξε ψυχολογικά, έρθε σε μια νεκρή στιγμή του παιχνιδιού, από μια φάση ε, στημένη, ούτε καν απειληθήκαμε, άλλες ευκαιρίες η αντίπαλη ομάδα δεν είχε, εμείς κάναμε πολλές ευκαιρίες, δεν μπορέσαμε να βάλουμε τον γκολ, είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου αυτός, αν δεν μπορείς να βάλεις την μπάλα στα δίχτυα θα φας τον γκολ. Αυτό έγινε και σήμερα, δεν πειράζει, είμαι ευχαριστημένο πολύ από την προσπάθεια των κοριτσιών, υπό συνθήκες, πάρα πολύ κρύο. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα σοβαρό τραυματισμό γιατί ο καιρός αυτός είναι επικίνδυνος για τραυματισμούς. Είμαι ευχαριστημένος από τα κορίτσια, κάνουν την προσπάθειά τους, συνεχίζουμε, δεν εγκαταλείπουμε το στόχο μας. Ιστορική πρώτη νίκη για τον Πας Λαμία, στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Γενεκών. Το συγκρότημα του Παναγιώτη Καλόγυρου επικράτησε εκτός έβρας της Αθλητικής Ένωσης Κούκου με 1-0. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε η Πενταγιώτη στο 76ο λεπτό.